πει. Στις μέρες, στις ώρες που απομένουν μέχρι να στηθούν οι κάλπες στις 26 του Μάη, θα δώσουμε τη μάχη με τα ψηφοδέλτια στο χέρι για να φτάσει το κάλεσμα της ισχυροποίησης του ΚΚΕ παντού. Σε κάθε εργάτη, σε κάθε άνεργο, υπάλληλο, φτωχό αγρότη, αυτοαπασχολούμενο, σε κάθε νέο και νέα, εδώ στο Βόλο, σε όλη τη Μαγνησία, στη Θεσσαλία. Με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, της λαϊκής συσπήρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές, μπορούμε να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Αφήνουμε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα, τις κάλπικες διαφορές. Εμείς κάνουμε την πραγματική διαφορά. Προχωράμε με το δίκαιο μας, προχωράμε με την καρδιά μας και το ΚΚΕ. Περνάμε απέναντι από τα κόμματα, από τις κυβερνήσεις τους που φτωχοποιούν την εργατική τάξη, το λαό μας, για να αυγαταίνουν τα κέρδη μόνο μιας χούφτας εκμεταλλευτών. Περνάμε απέναντι από όλους όσους υπηρετούν σχέδια των υπεριαλιστών στην περιοχή, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό μας, για την πατρίδα μας. Περνάμε απέναντι, καταδικάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση των Καπιταλιστών που δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, φιλεργατική, αφού όλο και πιο εχθρικός για τους λαούς γίνεται ο καπιταλισμός, αυτό το άδικο, το σάπιο, διεφθαρμένο σύστημα. Στέλνουμε μήνυμα μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους λαούς της Ευρώπης. Μήνυμα ελπίδας, προοπτικής, ότι υπάρχει σίγουρος δρόμος για τους λαούς, μακριά και έξω από αυτές τις ενώσεις, από τις συμμαχίες των λύκων των υπεριαλιστών. Και ο ελπιδοφόρος δρόμος είναι ο δρόμος τελικά με τον ίδιο το λαό πραγματικά στην εξουσία. Δυναμώνουμε την ελπίδα, την αισιοδοξία του λαού μας, ότι μπορεί με τον αγώνα του να ανακόψει, να βάλει εμπόδια σε όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και να διεκδικήσει τα αυτονόητα για τη ζωή του. Να φωτίσει το πραγματικό ξέφωτο, αυτό της ικανοποίησης των σύγχρονων, των σημερινών πραγματικών αναγκών του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με τις γνωστές κοκορομαχίες τους αυτή τη φορά για τα κότερα, για τη ελίτ, τα σκάνδαλα, τα στελέχη τους που ζήσαμε όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία θέλουν να κρύψουν ότι και οι δύο τα συμφέροντα των ελίτ υπερασπίζονται. Το ότι βέβαια ο καθένας τους υπερασπίζεται συμφέροντα διαφορετικών τμήματων αυτής της ελίτ, δεν αλλάζει την ουσία, απλά επιβεβαιώνει αυτά που λέμε. Τα συμφέροντα των ελίτ υπερασπίζονται, γι' αυτό στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο πρόσθεσαν και ένα τρίτο, ακόμα χειρότερο, για να φορτώσουν στο λαό τα βάρη της κρίσης και να τη βγάλει καθαρή μόνο το μεγάλο κεφάλαιο. Τα συμφέροντα των ελίτ υπερασπίζονται. Γι' αυτό κονταραχτυπιούνται για το ποιος είναι ο πιο ικανός να υλοποιήσει για λογαριασμό του κεφαλαίου αυτές τις περιβόητες μεταρρυθμίσεις. Για το ποιος θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα της καπιταλιστικής ανάκαμψης, με τα μνημονιακή εποχή την ονομάζουν, την έχετε όλοι σας ακούσει, η οποία φυσικά είναι ίδια με την προηγούμενη. Και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει το πακέτο των μέτρων,
το οποίο εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε κιόλα ότι δεν είναι παροχές, ότι είναι δικαιοσύνη, ότι είναι η επιστροφή όσων εκλάπησαν από το υστέρημα του λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλήθεια, είναι όντως επιστροφή των τεράστιων απολειών από όσα έχασαν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι τα χρόνια της κρίσης? Όχι βέβαια, γιατί οι εργαζόμενοι έχασαν ολόκληρους μισθούς, έχασαν ολόκληρες συντάξεις, ένα σωρό δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε καμιά ζυγαριά. Και όλα αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δήθεν είναι η αρχή μιας νέας δίκαιης αναπτυξιακής πορείας της χώρας, αλλά είναι και έμπρακτος σεβασμός στις θυσίες ενός λαού που υπέφερε, είναι, και αυτά τα λέει χωρίς να κοκκινίζει καθόλου, είναι για να αποσπάσει μόνο τη συγκατάθεση, τη συνένεση του ελληνικού λαού σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που συνεχώς κλιμακώνεται. Καταρχήν, κανένας λαός δεν έκανε με τη θέλησή του τέτοιες θυσίες. Όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που ονομάζει θυσίες τάχα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως πριν από αυτόν τα ονόμαζαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, επευλήθηκαν πάνω στο λαό μας. Απόδειξη οι μεγάλοι αγώνες των εργαζομένων, οι αντιδράσεις τους, οι αγώνες των συνταξιούχων ενάντια σε όλα αυτά τα βάρβαρα μέτρα, αγώνες που πραγματικά επέβαλαν να δοθούν έστω και μερικά, έστω και αυτά τα ψίχουλα. Κι ούτε βέβαια μπορείς να βαφτίζεις δίκαιη ανάπτυξη μια πορεία η οποία έχει ματώσει, έχει τσακίσει έναν ολάκερο λαό και αυτό θα συνεχιστεί για να μην απειληθεί στο μέλλον. Ο Τσίπρας ισχυρίζεται ότι εργάστηκαν σκληρά, με σχέδιο, ότι η μόνη τους έγνοια ήταν οι ανάγκες των πολλών και οι δυσκολίες του ελληνικού λαού. Βέβαια, να σας πω κάτι, δεν θα διαφωνήσουμε εμείς ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του εργάστηκαν σκληρά για λογαριασμό όμως των μεγάλων επιχειρηματιών, των καπιταλιστών, των βιομηχάνων, των λοιπόν εκμεταλλευτών, ιδιαίτερα των εφοπλιστών, οι οποίοι είχαν και την τιμητική τους στη συζήτηση αυτή στη Βουλή. Όλοι αυτοί είναι η ελίτ που τα συμφέροντά της μαζί με το Μητσοτάκη ο Τσίπρας υπερασπίζεται. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε, με τις επιδοτήσεις, με τις φοροαπαλλαγές, τα επενδυτικά πακέτα, τα δωράκια προς όλους αυτούς. Έχει πολύ περισσότερο να κάνει με το βασικό πυρήνα αυτής της καπιταλιστικής πορείας της χώρας, με την άγρια δηλαδή εκμετάλλευση των εργαζομένων, με τον εργασιακό μεσαίωνα που από κοινού έχουν διαμορφώσει μέσα στους τόπους δουλειάς. Είναι με λίγα λόγια όλα όσα ακριβώς ζουν και οι εργαζόμενοι και εδώ στη Μαγνησία. Εργάτες που έχασαν τη δουλειά τους απολύθηκαν και σήμερα ορισμένοι, όχι όλοι, δουλεύουν και με χειρότερες συνθήκες όσοι δουλεύουν. Σε αυτές τις συνθήκες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στον κλάδο του τουρισμού και εδώ στο Βόλο, στη Μαγνησία, στις Ποράδες, δίπλα, όπου το τουριστικό θαύμα για τους εργαζόμενους μεταφράζεται σε συνθήκες δουλειάς με συνθήκες γαλέρας. Ακόμα και εργατικά ατυχήματα, τα οποία είχαν επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, έχουν επεκταθεί τώρα και στον επισιτισμό και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα συμφέροντα λοιπόν της ελίτ, του μεγάλου κεφαλαίου, υπερασπίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό στα σχέδιά τους η κατάσταση στην υγεία, την πρόνοια, στην παιδεία δεν πρόκειται να αλλάξει για τη λαϊκή οικογένεια που θα συνεχίσει να πληρώνει πολύ ακριβά για τη μόρφωση των παιδιών της,
για την υγεία των μελών της. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η εικόνα διάλυσης, για παράδειγμα, που επικρατεί εδώ στα κέντρα υγείας του νομού, η υποβάθμιση του νοσοκομείου Βόλου με ελλείψεις σε γιατρούς, σε άλλο προσωπικό, σε υλικοτεχνικές υποδομές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα που αποδεικνύουν πως η αντιλαϊκή πολιτική είναι ενιαία από πάνω μέχρι κάτω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δίνει τις αντιδραστικές κατευθύνσεις, από τις κυβερνήσεις οι οποίες υλοποιούν αυτές τις κατευθύνσεις με νόμους, από τους δήμους και τις περιφέρειες που τις εξειδικεύουν τοπικά. Εδώ στη Μαγνησία η ενιαία πολιτική τους καθρεφτίζεται και σε ένα έγκλημα, σε βάρος της ζωής, σε βάρος της υγείας του λαού του Βόλου, που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπογραφή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και των περιφερειακών και των διαφόρων δημάρχων τους. Μιλάμε για το εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων. Όλοι τους, από κοινού και με μοιρασμένους ρόλους, υλοποιούν συγκεκριμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζει τη ζωή και την υγεία του λαού ως κόστος, βάζοντάς την στο ζύγι με τα ωφέλη που έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, τα μονοπόλια. Για να προωθήσει αυτή την κερδοφορία των λίγων στην αγορά απορριμμάτων, βαφτίζοντάς την εναλλακτικά καύσιμα. Με οδηγία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η περιβόητη εθνική στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων και από τις κυβερνήσεις πριν, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Στρατηγική την οποία η περιφέρεια Θεσσαλίας εξειδίκευσε, η οποία πρόβλεπε και τη δημιουργία εργοστασίων παραγωγής σκουπιδιών, αλλά και ο Δήμος Βόλου που έσπευσε να την προωθήσει με απόφασή του. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Είναι οι διάφορες αδειοδοτήσεις των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης που δίνουν το δικαίωμα στην ΑΓΕΤ να πνίξει την πόλη στα θανατηφόρα αέρια για να αυξήσει τα κέρδη της για την καύση σκουπιδιών. Της δίνουν την άδεια να καίει 1.000.000 και βάλε τόνους σκουπιδιών το χρόνο. Δηλαδή η αναλογία καμένων σκουπιδιών στο Βόλο να είναι πάνω από 8.000 κιλά ανακάτοικο, όταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 13,5 κιλά ανακάτοικο. Άλλο ένα παράδειγμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήρε τη σκυτάλη από τις προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις και συνέχισε στον ίδιο δρόμο. Αφού αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την άδεια που επιτρέπει στην ΑΓΕΤ να εισάγει σκουπίδια για να μπορέσει να φτάσει σε αυτό το απαράδεκτο ποσό. Και εδώ στη Μαγνησία, με το παράδειγμα της δημιουργίας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων, επιβεβαιώνεται ότι καπιταλιστικό κέρδος και προστασία της υγείας και της ζωής του λαού μας είναι δύο πράγματα αντίθετα. Ενώ η ίδια η επιστήμη, η έρευνα, η τεχνολογία, η σύγχρονη μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των λαϊκών αναγκών, προς όφελος της ίδιας της προστασίας της ζωής του λαού μας. Για να γίνει βέβαια αυτό πράξη, απαιτείται η εργατική τάξη, όλη αυτή η παραγωγή δηλαδή του πλούτου, να πάρουν την υπόθεση στα δικά τους χέρια,
να οργανώσουν τη δική τους οικονομία και κοινωνία, να κάνουν δική τους πραγματική περιουσία τον πλούτο που παράγουν. Τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλων, αλλά και των περιφερειαρχών και των δημάρχων τους, έχει και αυτή η επικίνδυνη εμπλοκή σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Και σε αυτούς τους τυχοδιοκτικούς σχεδιασμούς, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό, εντάσσουν και το σχέδιο μετατροπής του Βόλου, όλης της Μαγνησίας, σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, όπου θα εκπαιδεύονται και θα εφορμούν στρατιωτικές δυνάμεις για τα συμφέροντα των ευρωατλαντικών μονοπωλίων και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες όξυνσης και έντασης των σχέσεων με τη Ρωσία, με την Κίνα, με άλλες δυνάμεις. Σχέδιο που μετατρέπει όχι μόνο το Βόλο, τη Μαγνησία, αλλά και όλη τη χώρα σε μαγνήτη πολεμικών επιθέσεων από άλλους. Και όλα αυτά τα οποία προκλητικά αναμασούν τα διάφορα κυβερνητικά στελέχη, προσπαθώντας να βάλουν στο ζύγι το δίθεν όφελος από το ΝΑΤΟ, μόνο με τη λέξη «έσχος» μπορούν να απαντηθούν. Είναι τόσο ξεδιάντροποι που βάζουν στο ζύγι τα κάποια δολάρια που μπορεί να αφήνουν τα Αμερικανάκια που θα έρχονται εδώ, με το γεγονός ότι αυτοί είναι που εκπαιδεύουν, για παράδειγμα, τους Ισραηλινούς πιλότους εδώ στο Στεφανοβίκιο, για να γίνονται πιο αποτελεσματικοί όταν δολοφονούν εκεί χιλιάδες Παλαιστίνιους, παιδιά, μωρά παιδιά, έγκυες γυναίκες. Μόνο οργή και θυμό μπορεί να προκαλέσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ έχουν το θράσος να βάζουν στο ζύγι μια χούφτα δολάρια με τις εγκληματικές δολοφονικές επιθέσεις σε άλλους λαούς. Έσχος είναι η μόνη λέξη που μπορεί να περιγράψει αυτή την προσπάθεια εξαγοράς της συνείδησης του λαού μας, της συνείδησης των νέων. Η επιχείρηση διαγραφής της αγωνιστικής, αντιιμπεριαλιστικής, προοδευτικής, ιστορικής παράδοσης του λαού μας, ιδιαίτερα από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ταυτόχρονα ανερυθρίαστα επικαλείται την αριστερά τα ιδανικά των αγωνιστών του λαϊκού μας κινήματος, με στόχο μόνο να βουτήξει όλους όσοι είναι, όσοι αισθάνονται αριστεροί, στο βούρκο της αποδοχής αυτής της βαρβαρότητας. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται οι υπερασπιστές του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του καπιταλιστικού δρόμου, η οποία φτάνει στο σημείο να αποτυπώνεται ομά στο δίλημα ευρώ ή ζωές, αποκαλύπτοντας και με αυτόν τον τρόπο το σάπιο περιεχόμενο μιας τέτοιας ανάπτυξης. Μέχρι προχθές πιστεύαμε ότι από τους κυβερνώντες τα είχαμε δει όλα, ότι τα είχαμε ακούσει όλα, μέχρι που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον πρωθυπουργό της τον ίδιο, τον Τσίπρα, ανήμερα της μεγάλης επετείου της αντιφασιστικής νίκης των λαών, για την οποία έδωσαν τη ζωή τους εκατομμύρια αγωνιστές σε όλο τον κόσμο, πήγε στη Ρουμανία και έβαλε την υπογραφή του μαζί με ακροδεξιούς, μαζί με ρατσιστές, με φασίστες, μαζί με τον Όρμπαν, τον Κούρτς, τον Σαλβίνι, έβαλαν υπογραφή σε ένα κατάπτυστο κείμενο «Μνημείο αντικομουνισμού, παραχάραξης της ιστορίας». Κείμενο που ανοίγει το δρόμο
για διώξεις ενάντια σε όσους και όσες υπερασπίστηκαν τον σοσιαλισμό, αντιπάλεψαν, αντιπαλεύουν τον υπεριαλισμό και τον φασισμό, αλλά και διώχθηκαν παλιά από μισαλόδοξα καθεστώτα με ανάλογα επιχειρήματα στο παρελθόν, σαν αυτά που περιέχονται περί σιδηρού παραπετάσματος σε αυτό το κατάπτυστο ψήφισμα αντιστροφής της ιστορικής πραγματικότητας. Την ώρα που ξέρουμε ότι εδώ και 3 χρόνια κάθε χρόνο όλοι αυτοί οι αντιδραστικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φέρναν το ψήφισμα, και μέχρι τότε όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και μέχρι πέρσι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρόβαλαν βέτο. Ενώ σήμερα με τον Μπάιατ να γυρνάει εδώ, με τον Τραμπ το διαβολικά καλό που λέει ο Τσίπρας και τα κονέ που κάνει η κυβέρνηση, βάλαν την τσίφρα τους σε αυτό το κατάπτυστο κείμενο. Και γι' αυτό είναι ένας ακόμα λόγος ο ελληνικός λαός, ο λαός του Βόλου, της Μαγνησίας, να τους καταψηφίσει, να τους τιμωρήσει, να ρίξει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης στις δημοτικές περιφερειακές. Φίλες και φίλοι, μπροστά στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στείνουν τις παγίδες τους, βάζουν τα διλήμματά τους για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την ψήφο του λαού για να υπάρξει δήθεν αυτός ως ανάχωμα απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Η ΔΕ Νέα Δημοκρατία θέλει πρωτιά αβάντα για τις βουλευτικές, γι' αυτό ξανασερβίρει και τη λογική της χαμένης ψήφου. Παλιά τους τέχνη κόσκινο δηλαδή οι εκβιασμοί και τα διλήμματα και από τους δύο. Όμως ο λαός μας πίσω από εκβιασμούς και διλήμματα βλέπει, για παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα απάνεμα λιμάνια, όπως λένε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των ανέργων, των φτωχών, των εγκλωβισμένων προσφύγων εδώ στα νησιά μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων. Και αυτή η καπιταλιστική ένωση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων δεν άλλαξε επειδή κυβέρνηση στην Ελλάδα έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 4 χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία στο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΝΑΤΟ βαδίζουν, στο δρόμο της υπεράσπισης των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Είτε διαλέγουν την αριστερή, είτε διαλέγουν τη δεξιά λωρίδα. Μόνο που ο δρόμος του λαού, του κάθε ευρωπαϊκού λαού, όχι μόνο του ελληνικού, είναι μακριά και έξω από κάθε τέτοια ιμπεριαλιστική συμμαχία. Βρίσκεται στην πάλη για να πάρει ο ίδιος ο λαός την εξουσία, για να οικοδομήσει τη δικιά του νέα κοινωνία, τη λαϊκή οικονομία. Στις ευρωεκλογές στέλνουμε μήνυμα και μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι το πιο δυνατό όχι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε μπροστά μας μπορούν να αποκτήσουν μεγάλη σημασία για το εργατικό λαϊκό κίνημα, για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Μπορούν να αναδείξουν ακόμα πιο δυνατό το αγωνιστικό ρεύμα που εκφράζει τα συμφέροντα της πραγματικά μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Ένα αγωνιστικό ρεύμα που θα αντιμάχεται με συνέπεια την αντιλαϊκή πολιτική και τους διάφορους κεντρικούς και τοπικούς φορείς της. Μπορούν να γίνουν βήματα στη συσπήρωση λαϊκών δυνάμεων που δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία, την εξαπάτηση, να εκφραστεί πιο δυναμικά η αμφισβήτηση αυτής της ίδιας άδικης, βάρβαρης καπιταλιστικής εξουσίας. Και αυτό είναι δυνατό με ένα ακόμα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, για να δοθεί από καλύτερες θέσεις η μάχη για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, για νέες κατακτήσεις στο δρόμο προς την εργατική, τη λαϊκή εξουσία. Ψηφίζουμε
ΚΚΕ παντού. Αυτό το κριτήριο πρέπει να κυριαρχήσει και σε κάθε μια ξεχωριστή μάχη. Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι δείκτης ότι περισσότερες λαϊκές δυνάμεις απεγκλωβίζονται από τα διάφορα δίπολα, από τα ψευτοδιλήμματα που καλλιεργούνται από το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα. Θα είναι μια δύναμη, η δύναμη του ΚΚΕ που θα επιστρέφει ατόφια στο λαό, στην υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, στη στήριξη της δράσης των αγώνων του λαϊκού κινήματος, της αποκάλυψης των επικίνδυνων για το λαό σχεδίων. Θα σηματοδοτήσει βήματα στην αποδυνάμωση διαφόρων αυταπατών, ψευδεστήσεων, ότι η λύση για το λαό βρίσκεται μέσα σε κυβερνητικές εναλλαγές και αναμορφώσεις αυτού του πολιτικού συστήματος. Θα ενισχύσει την προβολή της πραγματικής για το λαό διεξόδου. Η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης που στηρίζει το ΚΚΕ σε δήμους και περιφέρειες θα σημάνει την ενδυνάμωση των δυνάμεων της λαϊκής αντιπολίτευσης μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης, βάζοντας εμπόδια στην αντιλαϊκή εξειδίκευση, στην υλοποίηση αντεργατικών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας βήμα μόνο στις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις, στα συμφέροντα του λαού μας δηλαδή, των δημοτών μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Σήμερα όλο και περισσότεροι αποφασίζουν να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια του λαού μας άφησαν κάποιοι και κάποιες πριν μερικά χρόνια και εκεί μας ξαναβρίσκουν για να βαδίσουμε ξανά μαζί, όχι μόνο μπροστά σε αυτές τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από όλους, από άλλους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται σήμερα όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα και στις εκλογές. Μαζί θα βρεθούμε και στους αγώνες, στις διεκδικήσεις, για να εμποδίσουμε νέα αντιλαϊκά μέτρα, να κερδίσουμε κατακτήσεις, να ανοίξουμε το δρόμο επιτέλους, το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, και εδώ στο Βόλο, στη Μαγνησία, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους και όλες, όσοι και όσες βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα σε αγώνες παλιότερα για να σωθεί το μεροκάματο, η δουλειά, που μαζί δυναμώσαμε την αλληλεγγύη για να κρατηθεί όρθια η λαϊκή οικογένεια. Σε όλους όσοι και όσες νιώθουν προοδευτικοί και δεν αντέχουν να μιλάει για πρόοδο ο ΣΥΡΙΖΑ που με τα μνημόνια του μας γύρισε δεκαετίες πίσω. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους και όλες όσοι και όσες δεν κράτησαν τη σημαία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και δεν πρόκειται να το κάνουν όπως τους καλεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ξέρουν πως νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά, είναι μόνο το πολιτικό υπηρετικό προσωπικό που ανέλαβε να υλοποιήσει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των ιμπεριαλιστών και της άρχουσας τάξης της χώρας. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους και όλες, όλους τους τίμιους αγωνιστές, τους ανθρώπους του μόχθου, της επιστήμης, των γραμμάτων, των αυτοαπασχολουμένων, της αγροτιάς, που νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί, δημοκράτες και δεν παραχωρούν τους αγώνες τους, τις αξίες τους, τα ιδανικά τους, τα οράματά τους,
για να ταλαιρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα στελέχη του. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους όσοι και όσες απογοητεύθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στα άλλα αστικά κόμματα. Να μην χάσουν, τους λέμε, άλλο χρόνο, δίνοντας για ακόμη μια φορά συγχωροχάρτη σε όλους έβαλαν και βάζουν πλάτη, ώστε διάφοροι αριστεροί, δημοκράτες, προοδευτικοί άνθρωποι του λαού μας να ξεγελαστούν από αυτά τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όσους δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια καλλιέργησαν και καλλιεργούν την αυταπάτη, ότι δήθεν με κάποια μπαλώματα στο κράτος, με μια καλύτερη δήθεν διαχείριση θα ανακουφιστεί ο λαός μας. Έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι αυτοί για την κατάσταση που οδηγήθηκε η χώρα μας και ο λαός μας. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους όσοι και όσες το βράδυ των εκλογών επίσης θέλουν να γκρεμιστεί η εγκληματική, ναζιστική, φασιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής από την τρίτη θέση πανελλαδικά. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ισχυρό ΚΚΕ. Γι' αυτό στις εκλογές κρατήστε καλά και ρίξτε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο στις ευρωεκλογές. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και στις δημοτικές το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο. Απευθυνόμαστε σε όλους όσες ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα ή επιμέρους μαζί μας. Συμφωνούν όμως πως η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να κάνει αυτή τη φορά την πραγματική διαφορά, αυτή δηλαδή που έχει ανάγκη αυτός ο λαός, αυτός ο τόπος. Μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση για ανάκτηση των οικονομικών απολειών. Μπορεί να τσαλακώσει την εικόνα της δήθεν μεταμνημονιακής εποχής, η οποία στην πραγματικότητα είναι ίδια με τη μνημονιακή. Μπορεί να αποκαλύψει την κοροϊδία περί δήθεν προστασίας των αδυνάτων, που επιδιώκει να κουκουλώσει τα μέτρα που προστατεύουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Μπορεί να δοθεί αυτή τη φορά αποφασιστικό χτύπημα στο συμβιβασμό με τη φτώχεια, που ανέχεται μόνο τα ψίχουλα, τα ελάχιστα και τα κατώτατα, χωρίς να διεκδικεί τα αυτονόητα, μια ζωή με δικαιώματα. Μπορεί να δυναμώσει την πάλη ενάντια σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ που μπλέκει η κυβέρνηση, τη χώρα και το λαό. Μπορεί να εκφράσει αυτή τη γνήσια αμφισβήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την ένωση που γίνεται συνεχώς χειρότερη, γιατί χειρότερο γίνεται το σάπιο σύστημά της. Μπορεί να στείλει μήνυμα ελπίδας, αισιοδοξίας μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τους λαούς, και αυτός είναι ο δρόμος της ρήξης, της ανατροπής, της σύγκρουσης για τη δική τους την πραγματική λαϊκή εξουσία. Με ισχυρό κουκουέ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε σήμερα τη διαφορά. ΚΚΕ ισχυρό, δύναμη για το λαό, για μια μεγάλη νίκη του λαού, με ΚΚΕ ισχυρό παντού. Προχωράμε μπροστά δυναμικά, θα τα καταφέρουμε, θα τους νικήσουμε, με Δήμαρχο Βόλου τον Αποστόλη Ριζόπουλο, με Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τον Τάσο Τσαπλέ, με πολλούς περισσότερους ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή, με πιο ισχυρό κουκουέ παντού. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.